Ο φακός του Καλλινονιούς βρίσκεται στην πλατεία των Σκαλιών. Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, Νικόλας Απελεγκάνος, είναι χαρούμενος σήμερα. Βεβαίως. Και για ποιο λόγο είστε χαρούμενος, κύριε πρόεδρε? Είμαστε πολύ χαρούμενοι, δάσκαλε, διότι τοποθετήσαμε μια επιγραφή εδώ στην πλατεία του χωριού μας. Βέβαια, το κείμενο μας το έχει δώσει η Αρχαιολογική Υπηρεσία. Περιοχή των Σκαλίων αποτελούσε κατά τους κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους, 5ος και 3ος αιώνας π.Χ., τον Δήμο Σκαλιοδάν, έναν από τους 7 Δήμους της Αρχαίας Καλύμνου, και μάλιστα είναι και στα αγγλικά. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κώστα τον Μπιτζάνια του Ιωάννη, έτσι, αλλά και τον Γαμπρόντου, τον Θεοφίλη τον Βρόντο. Ο Κώστας, ο οποίος μένει στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία, ναι, και τώρα είναι εδώ για λίγο διάστημα, που μας έκανε δωρεά αυτή την επιγραφή. Έτσι είναι πολύ σημαντικό, ερχόμενος όποιος επισκέπτεται στην πλατεία του Πλατάνου, να βλέπει ένα στοιχείο, κάτι για την ιστορία του χωριού. Με την ευκαιρία, βέβαια, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Καραβοκυρό, τον Μιχάλη, που επίσης μας έκανε δώρο ένα πολύ ωραίο σκαλιστό, τη λύρα της Καλλίμνου, το σήμα της Καλλίμνου, που θα τοποθετήσουμε πάνω από την πηγή. Ποιος ήταν ο καλλιτέχνης αυτής της πλακέτας? Ο Θεοφύλης ο Βρόντος, ο γαμπρός του Κώστα του Πιτζάνια. Αχα. Έτσι, το άλλο το έχει φτιάξει ο Καραβοκυρός Μιχάλης. Και έτσι όπως είμαι... Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τον Κώστα. Και δεν θα σε ρωτήσω εσένα, θα πω κατευθείαν στον Κώστα. Κώστα, τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Να σου πω, καλώς ήρθες από την Αυστραλία. Όχι, έχω ήδη πολύ καιρό. Πολύ καιρό, Πάντως, μένεις μόνιμα στην Αυστραλία. Στον Ντάρουιν. Πολύ ωραία. Πάντως, χαίρομαι για τη σκέφτηση στο χωριό σου. Ο Νικόλας μου είπε τα καλύτερα. Εντάξει. Από εδώ είμαστε. Έτσι. Εδώ μεγάλος, έτσι. Πόσο χρόνο έφυγες? 19 χρονών. Μάλιστα. Κύριε Βρόντο, συγχαρητήρια. Ωραία η πινακίδα. Ο καλλιτέχνης είναι εδώ. Τέλεια. Δηλαδή αυτό που λέμε το μήλο κάτω από τη μηλιά. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Να μπει στο δίκτυο κομμάτι. Να μπει στο δίκτυο κομμάτι.